το βιβλίο το οποίο φέρει τον τίτλο «Αυτή εστί η πύλη του ουρανού» αφιερώνεται στην την υπεραγία Θεοτόκων και είναι ποίημα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Εις αυτό αναλύεται το μέγα πρόβλημα της αμαρτίας, το δυσβάστακτον βάρος αυτής και με ποιον τρόπο ο καθένας δύναται να απαλλαγεί από το βάρος αυτό. Τον κάθε αμαρτωλόν προσκαλεί ο πολυέσπλαχνος Θεός με πατρική στοργή και λέγει «Δεύτε πρός με πάντως οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω η Θέλει δε ο Υιός να καταστήσει γνωστόν τον πατέρα του εις όλους, όσοι έχουν ειλικρινή πόθο να λάβουν την γνώση αυτή. Και αυτό, γι' αυτό, και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων, και από το φόρτωμα των φαρισαϊκών παραδόσεων, με τα οποία ο Θεόπνευστο νόμο μετεβλήθη ει φορτίων δυσβάστακτων. Έλθετε πρόσμε με πάντε οικοποιώντε και επεφορτισμένοι, καγό αναπαύσω ημά. Ματθέο, δέκατο κεφάλαιο και στίχο 28. Μητέρα ει τον Θεόν είναι η πάναγνος μητέρα του Θεανθρώπου Ιησού η οποία παρακαλεί θερμό στον ιόν τη για τον αμαρτωλόν. Εις την παράκληση ταύτην της μητέρας προς τον ιόν τη αναφέρονται λόγοι, οι οποίοι λυγίζουν και την πλέον σκληρά καρδία, η οποία δια της αμαρτίας υπέστη πλήρη αναισθησία και απεξηράνθη όσοι άκαρπος εκεί, ή μη έχουσα καρπούς, ή μη φύλλα μόνον. Ποιος είναι ο Θεοδόρητος Στουδίτης, και ποιο υπήρξε το έργο του και η προσφορά του στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία, υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων αγωνιστών της Ορθοδοξίας κατά την περίοδο της οικονομαχίας. Εγεννήθη περί το 750 στην Κωνσταντινούπολη και απέθανε το έτος 826 μετά Χριστόν. Κατήγητο από ευσεβή οικογένεια. Εγένετο μοναχός εις νεαράν ηλικίαν. Το έτος 797 εγκαταβίωσε στην περίφημη μονή του του Δίου, η οποία γίνεται πνευματικό και καλλιγραφικό εργαστήριο με συστηματικάς μεθόδους για την αντιγραφή χειρογράφων κωδίκων. Ο Θεόδωρος του Δίτης συνέχισε τους αγώνας του εναντίον των οικονομάχων και απέθανε σε ηλικία 76 ετών και τάφη στην Ίσο Πρίγκιπο ο Πατριάρχης Μεθόδιος αποφάσισε την ανακομιδή των λειψάνων του στην Ιερά Μονή του Δίου το έτος 844 μετά Η Ιερά Μονή του Δίου ανεδείχθη υπέρμαχος της τιμής των Ιερών Εικόνων. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, εκτός από τη μικρή και τη μεγάλη κατήχηση για την καταγραφή των βασικών κανόνων του μοναχικού βίου, έγραψε και αντιρρητικούς λόγους εναντίον των οικονομάχων και πολλά επιστολά με ποιμαντικό, προτρεπτικό, πνευματικό και παρημαθητικό περιεχόμενο και το περισσούδαστο του έργο «Κανόν ποίημα του Αγίου Θεοδόρου του Στεδίτου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον». Ο κανόν αυτός έχει ειδική μέθοδο. Αποτελείται από εννέα οδάς, εκάστη των οποίων περιέχει τέσσερα τροπάρια στο πρώτο τροπάριο ο αμαρτωλός δέεται και παρακαλεί τη Θεοτόκο, η οποία είναι η μοναδική πύλη του ουρανού. Δια των ειδικών της παρακλήσεων, όσοι υπάρχουν υπάρχουσα μήτυρ, δέεται προς τον Υιόν της και ο Υιός απαντά εις τη μητέρα του. Εις το δεύτερον τροπάριο εκάς της οδής, δέεται και με συνεχή δάκρυα παρακαλεί τον Υιό τον οποίον εγέννησε και ανέθρεψε με στοργή και αγάπη και μετά το θάνατό της, ως αναφέρει το Απολυτίκειον, εκπληρώνει συνεχώς το έργο της. Εν τη την παρθενή ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων, ού κατέληπες Θεοτόκε. Εις το τρίτον τροπάριον εκάστης οδής, αποκρίνει το Χριστός εις τας σπαρακλήσεις της μητρός του, ως ο Σολομών αναφέρεται εις το βιβλίο Τρίτο Βασιλειών, κεφάλαιο δεύτερο και στίχος 19, ότι τον επισκέφτη η μητέρα του η Βυσάβε, και τότε εξήλθε εις προϋπάντηση αυτής. Την επροσκύνησε και επέστρεψε εις τον βασιλικών του θρόνων. Ετοίμασε τότε δια τη μητέρα του έτερων θρόνων βασιλικών και την έβαλε να καθίσει εκ δεξιών του. Και όταν εκείνη του είπε πως θέλει να τον παρακαλέσει, μίαν κάποιαν χάριν της απεκρίθη με πολύ σεβασμό έτησε μήτερ εμή ότι ουκ αποστρέψωσε. Το ίδιον πράτη δακρυρωούσα συνεχώς η Πάναγνος Παναγία δια τον κόσμων όλων και δια τον κάθε αμαρτωλό ο οποίος την παρακαλεί να μεσητεύσει στον ιό τη δια τη σωτηρία του. Με πόσην τιμήν εδέχθη τη μητέρα του ο Χριστός όταν μεθετέθη από την γη εις τους ουρανούς, και εισήλθε εις εκείνο το παλάτιον της θεία Δόξης, το προείπε το Πνεύμα το Άγιον με το στόμα του Δαβίδ, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη Εκ δεξιών σου εξόχως θυμημένη πως σου παρέστη βασίλισσα, με ηματισμό αρετών και άλλων χαρίτων του Πνεύματος, διάχρυσον περιβελημένη και φορούσα πολυπίκυλων στολισμών. Ψαλμός 44ο κεφάλαιο. Πάνω σε όλα τα τάγματα των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφίμ, και των βασιλικών θρόνων κάθεται δεξιά του Ιού τη η Παναγία Μήτυρ του Χριστού. Εκεί λοιπόν φαίνεται να της λέγει έτησε μήτυρ εμή, ότι ου καποστρέψωσε. Μητέρα μου εκλεγμένη εκ των γενεών, ευλογημένη ανάμεσα σε όλα στα άλλα γυναίκας, εσύ είσαι μητέρα, εγώ είμαι Ιωσ. Ως ιός και Θεός, σου χαρίζω την δόξαν μου, ως Υιός, σου δίνω την καρδιά μου. Έτησε λοιπόν μήτερ εμεί ότι ουκ αποστρέψωσε. Μου φαίνεται να παρακαλεί με δάκρυα η Παναγία μου και να λέγει «Μακροθύμησε η έμου και θεέ μου δι' που σε βλασφημούν και μένα που με βαρυφορτώνουν με όλες τις εκατονόμαστες ασχολογίες και βλάσφημες λέξεις. Σε παρακαλώ και για τον καθένα ιδιαιτέρως. Ιστοτέταρτον τροπάριον εκάστης οδής αποκρίνεται η Παναγία Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν, ο οποίος την παρακαλεί και μεσητεύει προς τον Υιόν της. Το ποίημα το του Αγίου Στουδίτου, του Θεοδόρου του ονομάζεται κανόν και βρίσκεται στο Θεοτοκάριο. Τι σημαίνει κανόν? Κανόν λέγεται μακρός ύμνος, ο οποίος αποτελείται από δάσ. Τι σημαίνει ο δι? Η λέξη σημαίνει ύμνον άσμα εκ του άδο και δεν υπερβαίνει τις εννέα. Εκάστιο δι αποτελείται από έναν ερμό και ακολουθούν τρία ή τέσσερα τροπάρια. Ο ηρμός είναι η πρώτη στροφή εκάστης οδής και σύμφωνα με αυτήν ρυθμίζονται οι υπόλοιπες στροφές τροπάρια. Περισσότερα βλέπει κανείς τον ακάθιστο ύμνο του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Υπάρχει στον κανόνα του Αγίου Θεοδόρου του Δήτου, στην πρώτη οδή και η ακροστιχής, δηλαδή κάθε αρχικό γράμμα των τεσσάρων τροπαρίων αποτελούν δέσποινα νεύσων λιτάς Θεοδόρου. Η πρώτη οδή αναφέρεται στην απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία του βασιλέως Φαραώ της Αιγύπτου, επενέβη ο Θεός και έστειλε δέκα πληγάσεις στην Αίγυπτο και εναγκάστη ο Φαραώ να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν ελευθερωμένοι από την δουλεία. Όταν έρχισαν την πορεία τους προς την γη της Επαγγελίας, μετενόησε ο Φαραώ διότι έχασε τόσα εργατικά χείρα δύο εκατομμυρίων Ισραηλιτών, και έσπευσε με στρατών πολλοί και άρματα φοβερά να τους προλάβει και να τους εξαναγκάσει δια της βίας να επιστρέψουν στην Αίγυπτον. Τους έφτασε εις τα σακτάς της ερυθράς θαλάσσης. Ο Μωυσής ευρέθη στην τραγική θέση διότι έμπροσθέν του εξετείνεται αδιαπέραστος και κυματώδης η ερυθρά θάλασσα και ο πίσω του ήρχε το υπροξενούσα τρόμων στρατιά του Φαραώ με τα άρματα και τους οπλισμένους στρατιώτας. Τότε κατ' εντολή του Θεού ύψωσε την ο Μωυσής και πάταξε καθέτος στην ερυθρά θάλασσα και ότου θαύματος. Τα ύδατα διαχωρίστησαν τις δύο υδάτινα τύχη και ο βυθός της αλάσης γίνεται ξηρά και πέρασμα στερεό και εισέρχονται και διαπερούν αυρόχης ποσίν οι Ισραηλίτε και φτάνουν στην απέναντι ξηρά. Ό, πόσοι σκληρό τη βασιλεύει στον αμετανόητο άνθρωπο, πρώτου υπερφυσικού του του θαύματο, δεν αδόξασε τον Θεό Φαραώ, αλλά εισέρχεται με τα στρατεύματά του με ταχύτητα να προφτάσουν του υποδούλου και να του μεταφέρουν και πάλι στην Αίγυπτον. Όταν όμω επέρασε και ο τελευταίο Ισραηλίτης, τότε και πάλι κατ' εντολή του Θεού ύψωσε την ράβδον του Ομοησή και πάταξε τα ύδατα οριζοντίω και σχηματίστη ο σταυρός. Σταυρόν χαράξας μωσής, την ερυθράν διέτεμε. Προαιώνων σχηματίστη ο σταυρός, για να χρησιμεύσει ως όργανο σταυρικών, ελευθερία του ανθρωπίνου Γιάννους και όπλο ακατανίκητο το εναντίον του διαβόλου. Ο δι πρώτη, ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο δοχείον της φύσεως της αχωρήτου Χριστόν εκδυσώπησον, ή να πυρός ρίσετε του αφεγγούς με αγμή και αναδείξει κοινωνών της βασιλείας αυτού. Εσύ Θεοτόκε Παρθένε που είσαι το δοχείον όπου των τον Θεών, των Θεών, ποιησον παράκλησιν παράκληση προς τον Χριστόν που είναι Ιωσού, Σου, όπως με απαλλάξει, εκ της σκοτεινής φλόγας του πυρός σε οικετεύω παρθένε αγνή με σύτευσε, όπως με αξιώσει μέλος της αιωνίου και ειδικής του βασιλείας. Η Θεοτόκος απευθύνεται προς τον Χριστόν. Εμήν δέξε δέησιν η και λόγε και ρίσε κολάσεως, τον βόντα δούλων σου προς με εκβάθους καρδίας και καταξίωσεν αυτόν της βασιλείας σου. Δέξε δηλαδή την ειδική δέηση, η έμου και λόγε, και απάλαξε τη αιωνίου κολάσεως των δούλων σου, που με δυνατή φωνή φωνάζει προς εμέ από το βάθος της ψυχής του, και καταξίωσε αυτόν της ουρανίου βασιλεία σου. Και τώρα ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Σι μήτερ ελέους, με πηγήν γινώσκης και γάρ καθόραν μη το δεσπότη πτέοντας αμαρτωλούς ελαιό. Αλούτος λίαν με εσχρής παραπικραίνει κακής. Εσύ μητέρα μου, με γνωρίζεις ότι είμαι η πηγή του ελαίους, διότι και εκείνους που κάθε ώρα με παραπικραίνουν εμέ των Θεών και Δεσπότην Χριστών, όλους αυτούς τους ελαιώ αλλά αυτός πολύ ασχρά πράττει ενώπιον των οφθαλμών μου και αν τας πολύ κακάς πράξεις πάρα πολύ με πικραίνει. Η Θεοτόκος επιστρέφει προς τον αμαρτωλόν. Πολύς παραπτώμασι και ατοπίες εσχρές παραπίκρανας των ιών μου, όθεν σύ η και κίνηται η οργήν η ευσπλαχνία αυτού. Δηλαδή, πολλά παραπτώματα και σχρές πράξεις διέπραξες και με αυτά παρεπίκρανε στον ιό μου. Έγινες αιτία και έφτασε η αγανάκτηση αυτήν τη στιγμή και κίνησε η οργήν η μακροθυμία του και απέραντο απέραντος ευσπλαχνία του. Οδή τρίτη Επειδή η δεύτερη οδή δεν έχει χαρακτήρα πανηγυρικό και χαρμόσυνο, αλλά την αχαριστία των Ισραηλτών εναντίον του συνεχώς ευεργετούντος αυτούς Θεού, παραλείπεται και δεν αναφέρεται. Ως εκ τούτου εισερχόμεθα αμέσω εις την τρίτην οδή. Η τρίτη οδή συνετέθη από την Άννα, τη μητέρα του Σαμουήλ. Αυτή η οδή αποτελεί ευχαριστήριο νύμνων προς τον Θεό, εκ μέρους της προφήτηδος Άννης, διότι εισήκουσε τας προσευχάς και έλυσε την ατεκνίαν της και της εχάρισε τον Σαμουήλ. Αυτό το βλέπει κανείς την πρώτη βασιλειών στο κεφάλαιο 2. Αμαρτωλός προς την Θεοτόκο, όλων μου των βίων αληθώς εν κακής εδαπάνησα και δια τούτο σύ κραυγάζω τον ιόν σου δυσόπη αγνή είναι ως τον άσωτον, ανακαλέσει και σώσιμε με νυν κείμενον της πτέσμασιν. Δηλαδή, όλων μου των βίων αληθώς τον εξόδευσα εις τα σκακάς πράξεις της αμαρτίας και δι' αυτόν τον λόγο να απευθύνομαι στο όνομά σου και σε επικαλούμε με δυνατήν φωνήν. Παρακάλεσε με επίμονο παράκληση των ιών σου, Παναγία Θεοτό και Αγνή, ώστε όπως τον Άσο τον ανεκάλεσε και τον έβαλε στα σαγκάλα του και τον κατεφύλισε, ανακαλέσει και εμέ τώρα που είμαι πεσμένος μέσα στα άπειρα πτέσματα. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν Ήλαθη παντάναξ, ο τεχθής απορρίτων των μου και κατηκτήρισον σον δούλων, ως τον άσο τον πάλε ιών και δείξον πανάγαθε της δεξιάς παραστάτην της εν ημέρα Δηλαδή, εσύ ο οποίος εγεννήθης εκ της μήτρας μου με μυστικό τρόπο και μη λεγόμενον, εσύ ο οποίος είσαι ο πάντων ποιητή και βασιλεύς και πλάστης και δημιουργός και αγαθός και πράος, ελέησον τον δούλων σου. Εμφάνηθη προς αυτόν με συμπάθεια, όπως εγένωσε ο προηγουμένος εις τον άσωτον, και ανάδειξαν αυτόν, Πανάγαθε Ιέ μου, μέτοχον της δεξιάς μερίδος σου, κατά την ημέρα της κρίσεώς σου της δικαίας. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον Νουμέχό ο Μήτερ, εκβώσει καγό, επάκουσέ μου, ο ασωτίας εμβιώσας εν θερμήμενετανία ελθόν, έκραζε το ήμαρτων αλλούτος καν σίβωα μεταγνούς εν ιστέρης ψεύδεται ο αγαπητή μητέρα μου, και νουν έχουν ως παντογνώστης και Θεός εκφράζουν προς σε λόγων δυνατών για να ακουστώ ο άσωτος ο οποίος εσπατάλησε των βίων του εισπράξης αμαρτωλάς αφού ήρθε προς εμέν θερμή μετανία επεκαλέσα το και έλεγεν ήμαρτον πατέρα μου αλλά αυτός κι αν φωνάζει προς εσέ και λέγει ότι μετενόησε εις το τέλος ψεύδεται η Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Α, μη έφης, είπων το Υιό μου, κραυγάζουσα ή να σε καταξιώσει βασιλείας. Αλλά αυτός μη αντέφη, θερμή πίστη ου προσήλθε μη. και δια τούτο εκπέμπω αυτόν από του προσώπου μου. Δηλαδή, όσα με παρακάλεσε τα ανέφερα εις τον μου, τα οποία όλα με δυνατή παράκτηση και δάκρυα, για να σε κατατάξει μετά τον μετανοούντον τη βασιλεία του, αλλά αυτός ο οποίος γνωρίζει όλη τη ζωή σου και τα σκέψει όλων των ανθρώπων και ουδέν υπάρχει κρυπτόν από αυτόν μου απάντησε. Δεν προσήλθε προς εμέ με πίστη θερμή αλλά ψεύτικη υποκριτική και δια τούτο τον αποπέμπω μακριά από το προσώπο μου. Ο Β. Τετάρτη Η Τετάρτη οδή είναι ύμνος του προφήτου Αβακούμ Δια του ύμνου αυτού ο προφήτης παρουσιάζει και κάνει φανερό το μεγαλείο του Θεού και ταυτοχρόνως εκφράζει έντρομος και προβλέπων το μυστηριώδε σχέδιο της θεία Οικονομίας δια τη σωτηρία του κόσμου. Είδε βιβλίων Αβακούμ 3. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον ιών αυτού, γενόμενων εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμου, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Όταν όμως συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε νορίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός των Υιών Του στον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώδη προς τον Μωσαϊκό νόμο για να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάρα του Μοσαϊκού νόμου για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Γαλάτας, 4 κεφάλαιο, στίχος 4 και 5 ο αμαρτωλός προς την Θεοτόκο. Νοήσας, ο παρθένε, την δύναμη την σύν, με τα κράζωσή, τη μόνη αγαθή, ή και μετάνιαν όλος θερμίνου καίχο, αλλά τεσσές προς τον δεσπότην οικεσίας, δίδου μη τελείαν διόρθωσιν. Δηλαδή, αφού κατενόησα, ο παρθένε και αγνή, την αδιανόητον και ακατανίκητον δύναμή σου, φωνάζω και εικετεύω με τα φόβου προσέ, που είσαι η μόνη η οποία πράττεις το αγαθόν. Εσύ Παναγία μόλυντη και αγαθή, ευεργετική εις πάντας, άκουσέ με τον αμαρτωλόν. Αναγνωρίζω παντά να σε βασίλισσα του ουρανού και της γης, ότι μετάνοιαν θερμήν δεν έχω και είμαι όλος ένοχος. Αλλά ελπίζω εις τας παρακλήσεις και τα δάκρυά σου προς τον δεσπότη και σου. Σε παρακαλώ δώσε μου την τελεία διόρθωσιν. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Επάκουσον ο φύση φιλάνθρωπο Θεό, τη μητρό σου δέσποτα βοώσις εκτενό, και το σόν δούλων ελίτρωσε καταδίκη, σε καταδίκη. είδε δε και πίστην ου την τελείαν, τάφτινο Θεό αυτό δόρισε. Που σημαίνει, Επάκουσον μου δέσποτα, εσύ ο οποίο είσαι εκφύσεω φιλάνθρωπο Θεό, Επάκουσον, εσύ ο οποίο είσαι η πηγή της αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο. Επάκουσόν μου, είμαι η μητέρα σου και κατά με δυνατή φωνή σε παρακαλώ λύτρωσε εκ του αιωνίας καταδίκης των δούλων σου. Αν και δεν έχει ως κτήμα του την τελείαν πίστη σε παρακαλώ δώσε το ως δώρον. Εσύ που είσαι Θεός αυτήν την τελείαν πίστη. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον «Υπόθεσιν, ο μήτερ, αυτό παντοδαπίν του σωθήναι δεδοκά, αλλούτος ου κρεάτας αμαρτίας, εισήλθε και εν θανάτο και δια τούτο ου δύνατε εωσού η πυρ απελεύσετε». «Παντός είδους ευκαιρία σε χρησιμοποίησα, ο γλυκίτα τίμου μητέρα, δια και σωτηρία, αλλά αυτός δεν εγκαταλείπει τα αμαρτίας» επέτρεψα και τον επλησίασε και αυτός ο θάνατος, αλλά παρέμεινε αδιόρθωτος και αμετανόητος. Τι αυτόν τον λόγον ουδέποτε έχει την δύναμη να σωθεί έως ότου να απέλθει στο αιώνιον πύρ της κολάσεως. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν Σε νυν επί ηνόσχο, της εαυτού απολίας, ως φυσή ο θείος μου ιός, σίγαρ κατάκησε όλος τη αμαρτία, και παρεδόθη τελείω τη ραθυμία της εξαναστήσεις σε που σημαίνει Σε καθιστώ ενήμερο της δική σου καταδίκη η αιώνια κόλαση. Ο ιό μου και θεό μου, όπω λέει, είσαι άξιο αφανισμού, διότι είσαι πεσμένο ολόκληρο μέσα στο σκότο τη αμαρτία. παρέδωκα δέσμιον τον εαυτό σου ει την αδιαφορία και την οκνηρία, και ουδέν σε ενδιαφέρει για να μεριμνήσει για τη σωτηρία σου, Ποιο θα σε ξυπνήσει και θα σε σηκώσει από το πέσιμο που είσαι πεσμένο όταν εσύ ο ίδιο δεν ενδιαφέρεσαι να αγωνιστεί. Οδη πέμπτη. Η πέμπτη κατά σειρά οδη αναφέρεται ει τον ύμνο του προφήτου Ισαΐου προ τον Θεό. Αναφέρεται δε περί τη ελεύσεω του Χριστού στον τον κόσμο και για την αληθινή ειρήνη την οποία χαρίζει ο Θεό. Όχι την ειρήνη την οποία ο κόσμο δίδει. Ισαΐου 26 κεφάλαιο. Ειρήνην αφήμινη μην, Εἰρήνη την εμιν, δίδομη εμήν, Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη εμήν, Μην ταρασέστο η μόνη καρδία, μη δε δηλιάτο. Ιωάννης, 14ο κεφάλαιο, στίχος 27. Δηλαδή, φεύγω και σας αφήνω ειρήνη. Σας δίνω την αληθινή και βαθιά ειρήνη, την οποία έχω εγώ και την οποία ήλθα να σας φέρω, εις το συνταρασόμενο από την αμαρτία κόσμου. Δεν σας δίνω εγώ ειρήνη υποκριτική και απατηλή και ασταθή σαν αυτή που δίνει ο κόσμος. Ας μην ταράσετε από φόβους εσωτερικούς και ας μην σδηλιάζει από εξωτερικά φόβητα και απειλέ η καρδία σας. Αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο Οδούς μετανοίας παρθένε ποθό, διατρίβην αΐ τα σφαίρου με ζωή προ ατελεύτητον, αλλά αυτή στα δεινά συστήματα δαιμόνων, καθέρκουσε, κρυμνήσε, ει βυθών αμαρτία και απολίας δεινών βόργορων Που θα πει Παναγία μου, παρθένα και αγνή, είναι μεγάλο ο πόθος μου να είμαι και να ζω πάντοτε σε έναν δρόμο, ο οποίο να με οδηγεί στην αρετή και την αιώνια σωτηρία. Αλλά αμέσως τα τυραννικά και πικρά βέλη των δαιμόνων, επαγίδες πονηρές και αόρατες, με σύρουν προς τα σκοτεινά και δυσδιάβατα, δύσβατα μάλλον, μέρη της αμαρτίας, εκεί που υπάρχει ο φοβερός κρυμνός της κολάσεως, της απολίας και του αφανισμού. Η Θεοτόκος απευθύνεται προς τον Χριστόν. «Νεκρός σας τον θάνατο σώτερ, το πριν τον αδάμ των δεσμών ηλευθέρωσας διό και εσύ των δούλων σου, ιέ μου, δυσοπό, εξάρπασον δε μόνον των επηρεαζόντων. Αυτή γάρ, που και όσοι μετανοήσε την πόποτε. Που σημαίνει, αφού προηγουμένως ενέκρωσες τον θάνατο σωτήρι του κόσμου, ελευθέρωσες τον Αδάμ και όλο το γένος των ανθρώπων εκ των νέων δεσμών της κολάσεως. Γι' αυτό η μου και Θεέ μου, και τώρα σε παρακαλώ για τον δούλο σου και θορυβούμε δια την απώλειά του. Σε κετεύω, εξάρπασον και σώσον αυτόν από τι παγίδε των αοράτων δαιμόνων που τον επηρεάζουν. Διότι αυτοί οι αόρατοι εχθροί, οι κακούργοι δαίμονες, εμποδίζουν όσου αγωνίζονται και δεν επιτρέπουν την μετάνοια ποτέ ή που επιθυμεί να σωθεί. Και απαντά ο Χριστό προ τη Θεοτόκο πανίμνητε μήτερ, βό ή καγό, προσευχή και νηστεία, εξέρχονται τα πλήθη τα παμπόνιρα δαιμόνων εξ αυτού, εγρατία εγκρατεία δεήση και αγνία μη καθάρα στο σώμα, δαιμόνων φεύ γέγονε πύλεων. Παναγία πανίμνητε, που σε υμνούν όλα τα γενικά τάγματα και όλο ο ευσεβή κόσμο. Κι εγώ απευθύναμαι προς εσέ με δυνατή φωνή τα πλήθη των δαιμόνων, τα παμπώνιδα και ακάθαρτα, εξέρχονται δια της προσευχής και της νηστείας εξ αυτού. Αλλά αυτός με εγκράτεια, με αγνότητα, με δεήσεις και με προσευχάς, δεν εκαθάρισε το σώμα του που είναι ο δικός μου ναός, αλίμονο. Κατέληξε και έγινε σπήλαιο δαιμόνων. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Ρημάτων τον πρίτου Ιού μου καλός, ενωτίζου και γνώθη τα δέοντα. Η νίκα γάρ ουκ ίσχυσαν τούτου μαθητέ, το πνεύμα εκδιώξε, ευώα τούτης λέγον, προσευχή και νηστεία δε μόνον γένος εκδιώκεται. Δηλαδή, η διδαχή και διδασκαλία, τα αιώνια και αληθινά λόγια του Ιού μου, τα οποία είπε προηγουμένως Άκουσέ τα και μάθε τα, διότι είναι τα πρέποντα, τα δυνατά, τα αλάνθαστα, διότι όταν και αυτοί οι μαθηταί και θείοι Απόστολοι δεν εντυνήθησαν να εκδιώξουν το ακάθαρτο δαιμόνιο, το οποίο ήταν μέσα στο νερό παιδάκι, όταν τον έφεραν ο πατέρας του εις τους μαθητάς, με δυνατή φωνή έλεγε προς αυτούς, Μάρκος 1 το κεφάλαιο, στίχος 24, «Με προσευχή και με νηστεία εκδιώκονται οι λεγεώνες των δαιμονίων». Οδής έκτης Η έκτη οδή είναι ευχαριστήριο σύμνος τον οποίον είπε προς τον Θεόν ο προφήτης Ιωνάς όταν το μέσα στην κοιλία του Κίτους. Διετάχτη από τον Θεόν ο προφήτης Ιωνάς να μεταβεί στην την πολυάνθρωπον Νινεβή, την πόλη την μεγάλη για να κηρύξει μετάνια. Παρήκουσε ο Ιωνάς και θέλησε να μεταβεί εις άλλη πόλη. Όταν εισήλθε εις το πλοίο και ήθελε να αλλάξει πορεία, τότε ο παντοδύναμος Θεός επέτρεψε και η θάλασσα εξαπέλυσε μεγάλη τρικυμία και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Η τότε ο κυβερνήτης του πλοίου να έβρει ποιο ήτο η αιτία του μεγάλου κινδύνου. Έριψαν κλήρων και ο κλήρος έπεσε στον τον Ιωνάν. Αναγνωρίζει ο Ιωνάς ότι η αιτία ήταν αυτός και ζητάει να τον ρίξουν στη θάλασσα και τότε επεκράτησε γαλήνη. Ο Θεός δεν θέλησε να πνιγεί ο Ιωνάς και διέταξε κήτος και κατέπιε τον Ιωνάν και τον διεφύλαξε εντός της κοιλίας του ψαριού τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Στην κοιλία του κήτους ο Ιωνάς προσήφχετο και υμνολογούσε το Θεό αυτών των ύμνων, η Εκκλησία τον περιέλαβε στην την έκτην οδύν. Περισσότερα είδε ακάθιστον ύμνον επιφανείου Ιώτα Θεοδωροπούλου ο αμαρτωλός προς την Θεοτόκο. Ούρημα τον ευπορώ, αρετών τε απορώ, ούγαρ στέργο προσευχήν και νηστείαν εκτελήν θεόν φε και δια τούτο προσέκατε Πολύ μνητε Παναγία, λέει ο αμαρτωλός, δεν είμαι φευρετικός εις λόγους, αγνώ την πράξω διότι δεν αγαπώ την προσευχήν και ούτε η Παναγία μου Θεόν κατορθώνω κατορθώ να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου στην Ιστία. Και δια πάντα τα, τα, τα οποία είναι αρνητικά, κατέφυγα στη δική σου αγάπη και στοργή. Γνωρίζω, Παναγία μου, ότι ουδή από όσου προστρέχουν στην αγάπη σου φεύγει καταντροπιασμένο, αλλά αιτείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν. Σύνε, έσπλαχνε η Ε, ο προστρέχω επεμέ χριστών έργων απορί και κράσιμοι, ουκ έχω πλήν σου ελπίδα δέσποτα. Ταχαίως αντελήφθη τίμη, πολύ έσπλα, μου η δέξου τις παρακλήσεις της ειδικής σου μητέρας. Αυτός ο οποίος καταφεύγει προς εμέ, έχει άγνοιαν ωφελήμων και αγαθών έργων και με φωνάζει και με παρακαλεί ούκ έχω δέσπινά μου Παναγία άλλη ελπίδα εκτός της ειδική σου. Τώρα ο Χριστός προς τη Θεοτόκο. Λιτανεύουσα θερμός πάψε μήτερ του λαλήν και γαρ ούτως αφορών ότι έσπλαχνο σημεί μολύνεται, μη επιβλέπων εις την οργήν την εμήν. Πάψε γλυκιά μητέρα μου να με και να με παρακαλείς δι' αυτόν τον αμετανόητο και αδιόρθωτο διότι αυτός, διακρίνοντας ότι είμαι φιλές πλαχνός και ελεήμων, συνεχίζει να μολύνεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στη σκληρότητα και την αμετανόητο καρβία του και καταφρονεί τον πλούτο της ευεργετικής αγαθότητός μου. Δεν συγκινείται από την τόση καλοσύνη μου και δεν προσέχει στη δικαία μου οργή. Δεν ενδιαφέρεται για την ανεκτικότητά μου και ότι πρέπει να μετανοήσει. Δεν ακούει τη φωνή του προφήτου μου η οποία προειδοποιεί «Εάν καταφρονήσετε την μακροθυμία μου και δεν μετανοήσετε εν ειδού ετέντωσα την χορδήν του τόξου μου για να το χρησιμοποιήσω. Ετοίμωσα όργανα και όπλα φωνικά και θανατηφόρα». Ψαλμός 7, στίχος 11 έως 14. Ο Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν «Ηκετεύω υπέρ σου» τον ἰών μου και Θεών, είναι ατύχη ηλασμού, αλλά αυτό μη εκβάτου παύσαστε και μη πρεσβεύει, ει το σωθήνεσαι. Θερμός παρακαλώ τον Υιόν μου και Θεό για τη σωτηρία σου, τον παρακαλώ είναι ατύχη τη εισφλαχνία του, αλλά αυτό ο πολυάσφλαχνο και μακρόθυμο και έλεος Ιό μου απαντά με δυνατή φωνή και αυστηρά, να παύσω και να μην τον ενοχλώ και να μην πρεσβεύω για να σωθεί, διότι δεν μετανοείς και δεν απομακρύνεσαι από τις αμαρτίες της πολλές. Κάθισμα Μετά την ανάγνωση ορισμένων ψαλμών, το τροπάρια στην Εκκλησία, ο δε πιστός λαός ο οποίος παρακολουθούσε όρθιος, εκαθίζεται το διολίγιναν ανάπαυση. Τότε εψάλλοντο ορισμένα τροπάρια, τα οποία έφεραν την ονομασία καθίσματα, με παραδείγματι το ακόλουθο τροπάριον. Παράδεισον εν γη λογικών, σύ φύτεψας Χριστός ο φυτουργός. Παραδείσου του πρώτου εν μέσω σου δέσπινα, ως ζωής ξύλων έφησεν. Όν κέτευε του της τρυφής παραδείσου, αξιώσε με, και εξιδά τον εκθρέψε τερπνής αναπαύσεως. Δηλαδή, αφού σε φύτεψε ως λογικόν παράδεισο εις την γην, ο φυτουργός Χριστός και Υιός σου, τε δέσπινα. Ω αντίτυπο του πρώτου παραδείσου ει το μέσον, σε φύτευσε ω το δέντρο τη ζωής... Αυτόν των φυτουργών και ιών σου παρακάλεσε Παναγία Δέσποινα να με αξιώσει της μακαριότητος... και αιωνίου χαρά του παραδείσου, να με αξιώσει της δρόσου και του χορτασμού των υδάτων του παραδείσου και της εφροσύνου χαρά και αναπαύσεω. Οδή 7 Η 7η Οδή είναι ύμνος των τριών πέδων Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ ή Σεδράχ, Αβδεναγώ και Μισάχ. Αυτοί οι τρεις ευσεβείς πέδες των Εβραίων ερνήθησαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα του βασιλέως της Βαβυλώνος Ναγουχοδονόσορος. Δια την άρνησή των αυτήν διέταξε ο βασιλεύς και ερήθησαν δεμένοι στην την κάμινον του πυρός. Ο Θεός όμως μετέβαλε το πύρ της καμίνου εις δρόσων και οι τρεις πέδες διαστόματος Αζαρίου, βροσιζόμενος δια της χάριτος του Θεού, ενέπεμπον προς τον την Θεόν ύμνον ευχαριστίας, ο ύμνος αυτός ήτο. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Το αναφέρει ο Δανιήλ στο τρίτο κεφάλαιο του. Ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα, Δέσποινα και μία πόσο εισβηθών απολίας με τον δίλεον, αλλά ανάτρεψον το σώ, βόσα πάλιν ιο, μη με απολέσεις το πλάσμα των χειρών σου. Δέσποινα και μήτρη του Λειτουργτού μου και Θεού, εμπιστεύομαι την πάσα ελπίδα μου στο όνομά Σου το Άγιο και Ευλογητό. Μη με αποθήσεις εισβηθών καταστροφής τον ταλέπορο και δυστυχισμένο, αλλά και πάλι ο πίσω εις τον Υιόν σου διεμέ και παρακάλεσε. Σε παρακαλώ, βασίλισσα των αγγέλων και παρηγορία των θλιμμένων, μη με εξαφανίσεις το δικό σου πλάσμα από τα χέρια σου. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν Αμέτρητον ως έχων ευσπλαχνία στο πέλαγος δέσποτα, δέξου πάλιν δισοπό σε τον μόνον ευδιάλακτων και εκτήρισον τον σόν χειρών το ποίημα, ο ποτέ την Χανανέαν. Δέσποτα Ιέ μου και Θεέ μου, κατέχεις ως αστήρευτον πηγήν το αμέτρητον πέλαγος της ευπλαχνίας. Δέξε και πάλι την επίμονη παράκλησή μου, εσύ που είσαι ο μόνος που ευκόλως μετανοείς και αλλάζει την δικαία σου αγανάκτηση, συμπάθεια και μακροθυμία. Σε παρακαλώ, γλυκύτατε Ιέ μου, ελέησον το πλάσμα των χειρών σου, εσύ ο οποίο ελέησε κάποια φορά την Χανανέαν και οι και ελευθέρωσε τη θηγατέρα τη από τα δαιμόνια, αναφέρεται στο Μαθαίο στο 15ο κεφάλαιο, στο στίχο 22. Και ο Χριστό προ την Θεοτόκο. Υλάσκομαι και σώζω τον εν πολλό προσερχόμενον Και γάρ ου θέλω τον εμόνα πολέσε το εμόνα πολέσε πλάσμα πόποτε, εις το σώσε γάρ αυτό, όλος ετέχθην εξού, αλλού πόρο πόρο των έργων μου υπάρχει. Παναγία Μητέρα μου, τέλειος εγώ ο Θεός και Υιός ο γεννήθην από εσένα και γίνομαι ήλεος και φιλές πλαχνός και σώζω εκείνον που με πολύ και πραγματικό πόθο προσέρχεται κοντά μου για να σωθεί. Ουδέποτε θέλησα το πλάσμα μου να απολεστεί, αλλά ούτω ευρίσκεται πολύ μακράν από τα δικά μου έργα και συνεχώς πράττει τα έργα των δαιμόνων. Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Σοφία του υψίστου προϋπάρχων ο Υιός μου γέγονεν. Άνθρωπος όλος εξεμού είναι ασώσιτος φυλάσσοντας μεταπίστεως θερμής. Το θείον βάπτισμα αλλά σύ τούτον αμέτωχος εδίχθης. Προϋπάρχων ο Υιός μου σοφία του υψίστου Θεού εγένετο άνθρωπος εκ της ειδικής μου μητρικής ταπεινόσεως και τούτο είναι να σώσει όλους εκείνους τους φυλάσσοντας με τα πίστεως το θείον βάπτισμα. Εσύ όμως εδείχθησα μέτοχος της αγνότητος και της καθαρότητος του μεγάλου μυστηρίου του βαπτίσματος. Δεν το διατήρησες καθαρόν και αμόλυντο. Το εμόλυνες με πράξεις αρκικές και ασχρές. Ο ογδόη. Η ογδόη οδή είναι πάλι ύμνος των τριών ευσεβών νέων, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ, έριξε στο επταπλασίως, ε, στην επταπλασίωση εκαυθής ακάμινων του πυρός. Αυτοί διασωθέντες εκ του φοβερού πυρός της καμίνου καλούν όλα τα δημιουργήματα έμψυχα και άψυχα να δοξολογήσουν το Θεό. Αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο Θαρίσας προσήλθον σύ παρθένε θεωρών των σόνιων σώζοντα την πόρνην και ληστήν αυτοί οι γαρ νομίμως ουδέν έργων χριστών έπραξαν εν βίο, αλλά Λέει λοιπόν ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο, αφού έλαβα θάρρο και τόλμη, ήρθα και πάλι κοντά σου Παναγία Παρθένε, Βλέπων την αγάπη και το φιλές πλαχνόν του γιού σου, ο οποίος έσωσε την από του πλήθους των αμαρτιών και τον ληστήν από το άμετρον βάρος της ενοχής των εγκλημάτων του διότι αυτοί ουδέν έργων καλοσύνη και τιμιότητο κατά το του εντολά του θελήματο του Ιού σου έπραξαν κατά τη διάρκεια τη ζωή των. Παρά τα έτυχαν του ελέου και τη συγνώμης. Η Θεοτόκος προ τον Χριστόν. Εξήψου επίβλεψον, εισάκουσον τη της μητρό δεωμένη σου, και ρίσε του πυρό των δούλων τούτων, ω την πόρνην το πριν, και ω ο ληστίνεν το σταυρό σου δηλαδή από τον πανύψηλο θρόνο σου επίβλεψον στοργικός και ευσπλάχνος και εισάκουσον τας παρακλήσεις της μητρός σου που σε οικετεύει. Απάλαξε και λύτρωσε από τον αιώνιο και ατελείωτο πυρ των δούλων σου αυτών, όπως προηγουμένως ελύτρωσε στην πόρνην και έσωσα στην τελευταία στιγμή των ληστήν επάνω εις των σταυρών. Ο Χριστός προς την Θεοτόκον «Ο πάλαι κρεμάμενος ληστής εν το σταυρό, εν πίστη εκράουγαζε το μνήστη τι κατεμού, η πόρνη δε πάλιν των δακρύων πηγάς έβληζεν, αλλούτος αυτής ούχο μειώθη. «Δακρύουσα, μητέρα μου, εσύ που με παρακαλείς και με οικετεύεις, ο παλαιός ληστής κρεμάμενος μετεμούν εν το σταυρό, με πίστη θερμή ως κόκκον συνάπεο, που αναφέρεται στο Μαθαίο στο 13ο κεφάλαιο, εφώναζε και παρακαλούσε να τον ενθυμηθώ και να μην τον λησμονήσω στην την αιώνια βασιλεία μου. Και πάλι η πόρνη μετέβαλε τους οφθαλμούς της εις πηγάς δακρύων. Με αυτά τα δάκρυα έπλυνε τους πόδας μου και ζήτησε την άφεση των αμαρτιών της. Αλλά αυτός, με αυτά τα παραδείγματα, δεν ομοιώθη. Δάκρυα δεν είχων οι οφθαλμοί του. Το μνήστη μου δεν οικούστη. Μόνον παρακαλεί για να παρακαλέσει σύ γλυκητά τη μου μητέρα. Η Θεοτόκος τώρα προς τον αμαρτωλόν. Δακρύουσαν σέσο και την πόρνη ο Χριστός. Ο Σάφτος πιστεύσαν τα το σταυρό. Ή ούν θέλεις άρτη σωτηρία στοιχήν, πρόσδραμε κυρίω συν δάκρυση και πίστη. Δια της πηγής των δακρύων έσωσε την πόρνη ο Χριστός. Δια της θερμής και ειλικρινούς πίστεως έσωσε επάνω στο σταυρό το ληστή ο Χριστός. Εάν λοιπόν επιθυμείς τώρα να τύχεις τη σωτηρία σου, τάχινον άνευ καθυστερήσεως με τα και πίστεως και θα σωθείς. Ο Ιρμός Ο Ιρμός είναι η πρώτη στροφή, το πρώτο τροπάριο κάστη οδής. Ακολουθούν εκ του Ιρμού τρία ή τέσσερα τροπάρια. Ο Ιρμός χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα και βάσης. Η λέξη «Ιρμός» παράγεται εκ του ρήματος «Ήρο» που σημαίνει «συνδέω, συνάπτω». Οι υπόλοιπες τροφέ που ακολουθούν τον ἱρμό ονομάζονται τροπάρια και ακολουθούν μετρικός και μουσικός και τονικός των Ιρμών. Παράδειγμα, «Ενούμεν» αναπέμπουμε «ένων» και ύμνον. «Όν φρίτουσι άγγελοι και πάσα στρατιέ» ω κτίστην και κύριον ημνείτε ιερή, δοξάσατε πέδε, ευλογείτε λαοί και υπεριψούτε ει πάντα του αιώνα. Δηλαδή, αυτόν ενώπιον του οποίου εξ υπερβαλούση χαρά και θρησκευτικού σεβασμού συνταράσσονται οι ουράνιε δυνάμει των αγγέλων και πάσε στρατιέ, και αναπέμπουση ύμνου και δοξολογία ω κτίστην και δημιουργών πάση κτίσεω ορωμένη και ουχ αυτόν, τον Κύριον και Θεόν ιερείς ανυμνείτε, πέδες δοξάσατε, λαοί και φιλέ και γλώσσα ευλογείτε και υπεριψούτε εις πάντα του αιώνα. Ιωδή η, η Ενάτη Η Ιωδή είναι ύμνος της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, την οποία ανέπεψε προς τον Κύριον και Θεόν, ο λίγο μετά τον Ευαγγελισμό και εν συλλήψη εκ πνεύματος Αγίου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Διότι να θαυμαστά και υπερφή είναι και ανέπεψεν η Παναγία εις τον Κύριον και Θεόν των Ύμνων. Πρώτον, όταν η Πάναγνος Παναγία Παρθένος δέχτη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και έφερε σε αυτήν το μήνυμα ότι θα γεννηθεί άνευ τον των ιών και Λόγων του ουρανίου πατρός, εκ πνεύματος Αγίου, τότε η Παναγία κλείνωσα την κεφαλήν είπε «Ιδού, Ιδού Κυρίου, γέννητόμι κατά το ρήμα σου». Τότε αμέσως επετελέστη η προαιώνιος βουλή του Θεού, η σωτηρία του κόσμου, δηλαδή η ταπείνωση της Παναγίας που είπε «Και Ιδού, Ιδούλη Κυρίου» και όχι η άρνηση. Η δύνατο η Παναγία να προτάξει την άρνηση η ταπείνωση όμω υπερεύει, και λέει ο Μέγα Βασίλειο, βρέφο ευθύ τέλειων τη αρκή, ούτε κατά μικρόν διαπλάσι μορφωθέν, και γάρ ού κατά την κοινή φύση της αρκό η σύσταση σε το κυρίω. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην τρίτη οδή του κανόνα του Ευαγγελισμού, στη σελίδα 221 στον οικόδημο των Αγιορίτη, στο Εορτοδρόμιο. Μόλις ακούστηκε εκ του στόματος του Πανάχνου Παρθένου, Μαρίας, η συγκατάθεση ευθύ αμέσω σε η μήτρα τη Θεοτόκου, θρόνο του πανβασιλέως Χριστού, τέλειον βρέφο κατά τη σάρκα. Ουχή ο λίγων κατ' διαμορφώθη το βρέφο, και τούτο διότι δεν ήταν το βρέφο όμοιον ω γέννηση φυσικού ανθρώπου, αλλά πεδίων νέων και μοναδικών ου κατά την κοινή φύση της αρκός η διάπλαση σε αγένετο εις τον Κύριον. Το δεύτερο θαύμα το εφανέρωσε ο Ιωάννης ο Πρόδραμος, ο οποίος ως βρέφος των έξι μηνών, ότε επεσχέφθη η Παναγία τη συγγενή της συγγενή Ελισάβετ, εσκύρτησε εν την κοιλία της Ελισάβετ και προσκύνησε κατά κάποιον τρόπο τον Κύριο με χαρά και αγαλίαση. Τότε η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου, Φωτιστήσα υπό του Αγίου Πνεύματος, ήμισε την Παναγία και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η να ελθει η του Κυρίου μου προς με» Λουκάς πρώτο κεφάλαιο στίχος Ο ύμνος αυτός περιέχει και προφητείες και βρίσκεται στην ενάτη νοδύν της Θεοτόκου. Οδύ θήτα ενάτη ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Όφθηνα πάντων ανθρώπων αμαρτωλότερος κόρη και δια τούτο προσελθήν το Υιό σου εδούμε, αλλά δυσόπισον αυτών και ήλεων πίσων του δοξάστε εν θερμή με τη πίστη και εν πόθο προσερχόμενον αυτό. Που σημαίνει Παρθένε και κόρη πάνσεμνε, είμαι ολοφάνερα από όλου του ανθρώπου ο Και γι' αυτό το λόγο ντρέπομαι να προσέλθω και να πλησιάσω το φιλάνθρωπο ιό σου και θεόν αληθινών. Αλλά όμω σε οικετεύω και σε παρακαλώ, πίσω επίμονων παράκληση προ αυτόν, όπω φανεί πράο και ηλαρό προ εμέ, να με δεχτεί να προσέλθω προ αυτόν, έχουν θερμή πίστη και με πόθον μεγάλων να τύχω τη πολύ του αγάπη. Ήμαρτον κόρη αγμή, αλλά δεν τον αρνήθηκα και δεν τον εγκατέλειψα. Η Θεοτόκος προς τον Χριστόν Ρίσε κολάσεως λόγε, τον προσελθόντας η δούλων, και μη μνηστείς ανομοιών, τον αυτού δισοπόνσε, ήγαρ και ήμαρτε σωτήρ. Αλλά μη προσπέφευγε και δέομαι, διεμέτου τον δέξε ότι σπάσιν τα αιτήματα πληρών. Η και λόγια του Θεού του ζώντος, ρίσε, ελευθέρωσε τον προσελθόντα προσέ δούλων, και σε παρακαλώ μην ενθυμηθείς των αδικιών και των ασεβιών αυτού, αν και μοχθηρίας διέπραξε πολλάς, η έμου και σωτήρ του κόσμου. Πλην όμω προσέφυγε κοντά μου, δι' αυτό σε παρακαλώ, Διεμέ τη μητέρα σου, δέξε τούτον, ο πληρωτής όλων των χρεωστούντων, και ξεχρέωσε το χρέος των αμαρτιών του. Ο Χριστός προς τη Θεοτόκο Ουκ έστιν άξιος μήτερ, ο προσφυγόν σι ελέους, και γάρ ανθρώπων με ουδείς, ως αυτός παρουργίζει, Αλ πρεσβείες επτές αυτών της κολάσεως αμέτωχων εν τη κρίση πίσω, ή προσάξει μετανοίας μη καρπούς. Που σημαίνει, Παναγία Μητέρα, δεν είναι άξιος ελέους και ευσπλαχνίας η δική μου αυτός που ήρθε η σέδια να έβρει έλεος. Διότι μεταξύ των ανθρώπων ουδείς με παροργίζει, ουδείς μου προξενεί τόσων θυμών όσων αυτός που προσέφυγε η σέ. Αλλά δια τα σεβαστάς προς εμέ σου, θα τον απαλλάξω τη κολάσεως εν την ημέρα της κρίσεως, εάν παρουσιάσει καρπούς αξίους της μετανοίας. Η Θεοτόκος τώρα προς τον αμαρτωλόνο υπό τον άδειν υπάρχον ανεβιβάστης προς ύψος. Τες προς το θείον μου ιών οικεσίες και πρόσχες μη της προτέρης δινής εμπέσεις εγκλήμασιν. Αλλά απελθε εισοδούς μετανοίας μήπως πάλιν τη γέννη εμβληθείς. Δηλαδή, κατεβιβάστης λόγω των πολλών σωμαρτιών βαθύτερων του Άδου, όμως σε αναβίβασε η ύψο σωτηρία ο ιό μου για τα σπολά μου παρακλήσεις, τα δάκρυα και τα προσευχά μου. Τώρα πρόσεξε, μην ξαναπέσει τα προηγούμενα φοβερά αμαρτήματα και τα σκοτεινά εγκλήματα. Οδήγησε τα βήματά σου στου δρόμου τη μετανία ω ο άσωτο ιό, ω η πόρνη, ω η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, διότι αν μετανία θα ξαναπέσει στο πυρ τη αιωνίου κολάσεως. προσώμιον σημαίνει σχεδόν το ίδιο με τα προηγούμενα. Και πάλι μιλάει ο αμαρτωλός προς τη Θεοτόκο. Χαρά του κόσμου υπάρχεις, αμαρτωλών ολιμήν, χυμαζομένων ρίστης, Θεοτόκε παρθένε. Δέξου ουν βοώσι σι καμού την ευχήν και την δέησιν άχραντε. Ιν και προσάγαγε τάχη το σοϊό, ή να σώσιμε τον άσωτον. Παναγία Παρθένε, Σύ που εγέννησες στο Θεό, Σύ υπάρχει η χαρά του κόσμου και το λιμάνι των αμαρτωλών, Σύ είσαι η σωτηρία των ναυαγών που κινδυνεύουν να πνιγούν από τα κύματα της αμαρτίας. Σε παρακαλώ με δυνατή φωνή, πίσω δεκτή την προσευχή μου και την δέησή μου άχραντε, βασίλισσα του κόσμου, και φέρε την ολοταχώς το Υιό σου και Θεό, όπως με σώσει εμέ τον άσωτο και αμαρτωλό. Η Θεοτόκος προς το Χριστό. Χαρά αιτία μη πάσης η μου φίλτατε, συγχώρηση πτεσμάτων, δόρισε το σοδούλο, είναι να πάντες ότι προσέ παρησίαν ως μήτρη σου, μεγίστην έχω Χριστέ μου, του δυσοπίν υπερ πάντα Αγίους σου. Πολύ αγαπητέ μου Ιε, εσύ είσαι η αιτία χαράς. Σε παρακαλώ δόρισε στον ειδικό σου δούλο τη συγχώρηση παντός πτέσματος πάσης αμαρτίας, όπως άπαντες γνωρίσωση ότι ως μητέρα σου έχω μεγεί στην παρησία ενώπιό σου και ποιό επίμονον παράκληση χριστέμου Χριστέ μου, υπερπάντας τους Αγίους, τους μάρτυρας, τους οσίους και όλα τα αγγελικά τάγματα. Ο Χριστός προς τη Θεοτόκο Χαράς δοχείων ο μήτερ, «Της είδε ίση καμφθής την άφεση πνευσμάτων, το αγνόμονι τούτο δίδομοι και άφεση του εκβοάν, και είπε τούτο πάυσαστε του αμαρτάνιν και ελκύιν με προσοργήν, φύσιγαρ εύπλαχνος πέφηκα». Δηλαδή, «Ω μητέρα μου, εσύ που είσαι δοχείο της χαράς, εκάμφθην από την αφεση πνευσματων το αγνομονι τουτο δίδομη και αφεση του εκβοαν και ειπε τουτο παυσαστε του αμαρτανιν και ελκυιν με προσοργην φυσιγαρ έσπλαχνος πεφηκα δηλαδη ω μητερα μου εσυ που εισαι δοχειο της χαρας εκαμφθην απο την ειδικη σου παράκληση, και δίδωσε τον αγνώμονα του δω την άφεση των αμαρτιών και των πτεσμάτων του. Ας πάυσει να φωνάζει και υπέ σε αυτό να πάυσει να αμαρτάνει και να με προκαλεί ισοργήν και αγανάκτησιν. Εγώ είμαι ο έσπλαχνος Θεός και εύσπλαχνος υπάρχω. Η Θεοτόκος προς τον αμαρτωλόν. Ιδού, την άφεσιν έσχες των εγκλημάτων σου εμού λιτές και πρόσχες, των υπόλοιπων βίων θεάρεστον τελέσε, όπως τρυφής απολάψεις την εύκλιαν εν παραδείσο, συν πάση της εκλεκτής, την ουδόλος λήξην έχουσαν. Που θα πει, «Ο τέκνον μου, ειδώ τώρα έλαβες την άφεση των πολλών σου αμαρτιών, για των ειδικών μου προσευχών και παρακλήσεων, των ειδικών μου δακρύων προς τον Υιόν μου, Πρόσεχε του λοιπού των υπόλοιπων σου βίων να τον διάγεις θεαρέστος, όπως απολαύσεις της αιωνίου χαράς του παραδείσου, την αιώνια δόξαν, την οποία απολαμβάνουν μόνον οι εκλεκτοί και είναι ατελείωτος. Επίλογος Όταν εγεννήθη στον κόσμο ο και Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεάνθρωπος Χριστός συνέβησαν μεγάλα και σημαντικά γεγονότα. Την εποχή εκείνη οι βασιλές των Ρωμαίων ήτο ο Κέσαρ Αύγουστος. Διεκρίνεται ως βασιλεύς για την δικαιοσύνη του, παράδειγμα προσμήμιση διόλους τους κυβερνήτες και αρχηγούς των κρατών. Διεκρίνεται επίσης για την φρόνηση και την σύνεση μεγάλα αρετάς τα οποία είχαν είτο όντω βασιλεύ άξιο για τη διακυβέρνηση του Ρωμαϊκού κράτου. Τότε ο επουράνιο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο δίκαιο Θεό, απέδοκε άπειρον ευλογίαν, γαλήνην, ειρήνην και ησυχίαν στην την ζωή των υπηκόων του βασιλέως. Όταν οι κυβερνήτες των κρατών είναι άνδρες δίκαιοι και σόφρονες και θεοφιλείς, τότε κατέρχεται από ουρανού μεγάλη ευλογία. Βλέποντες οι Ρωμαίοι την ησυχία και την ειρήνη την οποία απελάμβαναν, απέδωκαν ταύτα όχι στον βασιλέα του ουρανού και της γης, στον παντοδύναμο Θεό, άτοπον τούτο, αλλά στον επίγειο βασιλέα. Εστοχάζοντο δε και απεφάσισαν να τον προσκυνήσουν ως Θεόν για την της χάριτος. Επεφυλάχθη περί τούτου ο Κέσαρ Άγουστος, όσοι το σόφρον και συνεχ... συνετός. Αλλά επειδή το πλήθος τον ενάγκασε, εκείνος θέλω να τους πληροφορήσει, επροσκάλεσε μία περί περιβόητη, εις αποκαλύψεις προφητικάς και χρησμούς, και την ρώτησε τι να αποφασίσει. Τότε συνέβη η γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Ευρισκομένη στο βασιλικό παλάτι η σύβηλα, ύψωσε τους οφθαλμούς της εις των ουρανών και ότου θαύματος. Ιδού βλέπει πλησίον του ηλίου ένα χρυσό κύκλο στο, στο μέσον του οποίου κάθετο μία περικαλεστάτη παρθένος κόρη βαστάζωσα εις τα σαγκάλα της ένα πανέμορφο βρέφος. Όθεν εφώναξε τον βασιλέα και του έδειξε το φαινόμενο θέαμα. Τότε πληστής προφητικού χαρίσματος προείπε στο βασιλέα ότι το βρέφος εκείνο ήταν ο πάντον Κύριος, στον οποίο οποίον όλοι οι βασιλείς της γης έμελον να υποταχθούν. Εις εκείνη δε την ώραν όπου έλεγε ταύτα, ιδού οικού στη φωνή από τον ουρανόν λέγουσα «Αύτη στήν η πύλη του ουρανού». Ταύτην την απόκριση της Σίβηλας ακούσα ο βασιλεύς, εξέδωκε πρόσταγμα, εις το εξής, να μην ονομάσει την ας Κύριον επειδή γεννήθηκε εκείνο που είναι ο αληθής Κύριος όλων των ανθρώπων. Βλέπε στο κεφάλαιο κάπα ήττα του πολιτικού θεάτρου. Κλείνει η Αλλά και η Ερυθρέα, η Κιμαία Σίβυλα, πολλά επροφήτευσε περί του Χριστού. Η δια της χάριτος της Παναγίας μας, της Πανσέμνου Θεοτόκου, η οποία είναι η πρόξενος όλων των ανθρώπων η σωτηρία και το καταφύγιο ονομάσαμε το μικρό το βιβλίο «Αύτη στην η πύλη του ουρανού» για της οποίας εισέρχεται εις τον παράδεισον πας ως επικαλείται το όνομά της και ζητεί την μεσητεία προς τον ιόν της πας ο οποίος ψάλλει με πίστην ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών Κύριε ημών Ιησού Χριστέ για της Θεοτόκου ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, η και λόγια του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου, ελέησόν με τον αμαρτωλόν.